Το Φεστιβάλ Ολύμπου πλησιάζει μισό αιώνα ζωής και εκείνο που είναι σημαντικό ότι διατηρεί τη ζωντάνια του για μισό αιώνα όχι και όχι μόνο αυτό, δυναμώνει την δημιουργία του και τα θέματα τα οποία παρουσιάζει κάθε φορά ανανεώνεται και από ανθρώπους αλλά και από πράγματα που παρουσιάζει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Φέτος υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων που ήθελαν να συμμετέχουν στη καλό διοίκηση. Είναι αυτό, πολύ, να πολύ, πάρα μέσα. Πολύ καλό. Αυτό είναι υγεία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι χθες ήταν μια συνέλευση που εγώ χρόνια στο φεστιβάλ δεν την έχω ξανασυναντήσει, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αντιπροσωπευτική, όλοι οι φορείς του τόπου, πολλοί κόσμος και των γραμμάτων και των τεχνών και των φορέων αλλά και πολίτες. Μπράβο στην ποιότητα του πολιτισμού και των γραμμάτων. Να παρακολουθήσουν. Μπράβο και σε εσάς που έτσι δώσετε απολογισμό. Αγάπη και καρδιά και μυαλό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να εκλέξουν τη νέα διοίκηση. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Μια δουλειά που την ξέρουμε χρόνια. Όταν είναι πετυχημένη συνταγή, έτσι δεν λένε στο ποδόσφαιρο, όταν η ομάδα σκοράρει και είναι πετυχημένη, πετυχημένο το team, δεν αλλάζει. Ναι, μάλλον έτσι το είδε και ο κόσμος. Και... έτσι είναι. Όποιος έχει ανοιχτό μυαλό το βλέπει αυτό. Έτσι είναι. Όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, δεν το χαλάς για να το μπερδέψεις. Σωστά. Έχουμε βγει από μια πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2017 για το φεστιβάλ. Ήταν από τις καλύτερες χρονιές. Σας τα αναγνωρίζουν όλοι, σας το πιστώνουν αυτό. Από πλευράς εκδηλώσεων και από πλευράς βέβαια και. Γιατί και από εκεί πέρα. Προσέλευση κόσμου. Πώς μας έρχεται στα γεγονότα. Και από πλευράς εισπράξεων. Και το ταμείο γεμίζει. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ μια σειρά να δούμε. Πέρυσι πήγατε εξαιρετικά. Καλά, δεν το συζητώ. 47 χρόνια λειτουργίες για το φεστιβάλ. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι στοχεύσεις και ο προγραμματισμός για το 2018. Ποια είναι η τιμόμενη χώρα, πώς θα κινηθείτε φέτος, αν θα υπάρχουν καινοτομίες, τι καινούριο περιμένουμε να δούμε. Καταρχήν να ανακοινώσουμε ότι η τιμόμενη χώρα είναι η Τσεχία φέτος. Μια χώρα η οποία γιορτάζει τα 100 της χρόνια από την δημιουργία ως ανεξάρτητου κράτους και γι' αυτό είχε υποβάλει έτοιμα εδώ και 2-3 χρόνια η Τσεχία να είναι τιμόμενη χώρα το 2018. Στην ουρά λοιπόν και οι χώρες για να γίνουν τιμόμενες στο αυτό φεστιβάλ. Είναι αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Σας αναγνωρίζουν παντού. Το ότι οι χώρες επιζητούν πια οι ίδιες να συνεργαστούν με το Φεστιβάλ Ολύμπου και δεν χρειάζεται το Φεστιβάλ Ολύμπου κάθε φορά να χτυπάει πόρτες, ελάτε να σας τιμήσουμε. Έτσι, όταν είσαι καταξιωμένος, όταν είσαι ψηλά, όταν έχεις χρόνια λειτουργίας, σε βρίσκουν. Για την επόμενη πενταετία είναι ήδη έτοιμος ο κατάλογος των χωρών που θα συνεργαστούμε. Έβγαινε, χαιρόμαστε που τα ακούμε αυτό. Και μάλιστα και πολύ σημαντικές χώρες με πολύ σπουδαίο πολιτισμό και που η Πιερία και η χώρα μας έχει και λόγους να συνεργαστεί μαζί της. Και για τον τομέα του. Στην Πιερία, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Γι' αυτό βλέπετε και οι χώρες που λέγουμε, είναι χώρες όπου προτιμούν την Ελλάδα για να κάνουν τον τουρισμό τους και κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς είστε καλύτεροι πρεσβευτές στον τουρισμό της περιοχής. Δηλαδή να συνδέσεις πολιτισμό, πολιτιστικά γεγονότα, το να έρθουν οι άνθρωποι και να σας επισκεφθούν, να κάνετε εσείς επαφές σε άλλες χρονικές στιγμές που μάλιστα δεν είναι σημαντικό, οι καλοκαιρινοί μήνες. Σημαντικό χθες που ανακοινώθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων και από το Επιμελητήριο. Ότι με αφορμή ότι πριν 2 χρόνια ήταν τιμόμενη χώρα η Ρουμανία στο Φεστιβάλ Ολύμπου, ήδη δημιουργείται το Ελληνο-Ρουμανικό Επιμελητήριο με έδρα την Θεσσαλονίκη, που σε αυτό βέβαια συνέβαλε και ήταν ως αφορμή, θα έλεγα, το Φεστιβάλ Ολύμπου για να έρθουν σε επαφή αυτοί οι φορείς. Και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Τέτοια αποτελέσματα τα οποία αναγνωρίζονται κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις που φιλοξενούμε τις χώρες αυτές, που γνωρίζουμε τον πολιτισμό τους βέβαια κτλ. Αναγνωρίζετε η συμβολή σας, το πιστώνετε και αυτό ανεβαίνει, προστίθεται. Οι προοπτικές που ανοίγονται. Επομένως, λοιπόν, Τσεχία, πότε ξεκινάτε φέτος, ξεκινήσαμε ήδη. Ναι, ναι. Στις 10 του μήνα ήταν εδώ στην Πιερία ο πρέσβης με την αντιπροσωπεία του, με την πολιτιστική ακόλουθο, με την πρόξενο, όπου κάναμε την πρώτη κουβέντα το τι θα περιλαμβάνει φέτος το πακέτο της συνεργασίας με την Τσεχία. Τι θα περιλαμβάνει, δώστε μας μια γεύση μέχρι εκεί που μπορείτε. Εκείνο που επιδιώκουμε, επειδή ξέρουμε ότι η Τσεχία είναι μια χώρα με έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, είναι γνωστό το Μαύρο Θέατρο της Πράγας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε το Μαύρο Θέατρο. Εξαιρετικό στο μου ακούγεται. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι γνωστές βέβαια οι ορχήστρες, οι συμφωνικές και οι φιλαρμονικοί της Πράγας, μια σπουδαιότερα στον κόσμο θα έλεγα.
Επίσης, θα κοινοτομήσουμε και θα γίνει και κάτι σημαντικό που θα το καθιερώσουμε από εδώ και πέρα με τις επόμενες χώρες. Ήδη συστήνουμε μια, θα έλεγα, επιτροπή συνεργασίας με φορείς από τη μία χώρα και από την άλλη, όπου θα έχουμε δυνατότητα αυτές οι χώρες, αυτοί οι φορείς, να αναπτύξουν θέματα συνεργασίας που αφορούν και άλλους τομείς, τα επιμελητήριά μας, τοπική αυτοδιοίκηση, οι ενώσεις τουρισμού. Επομένως, είστε ένας σημαντικός κρίκος μιας αλυσίδας με πολλούς κρίκους, τους φέρνετε όλους σε επαφή αποδέχτηκε... και είναι όλοι κερδισμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Το αποδέχτηκε η πλευρά της Τσεχίας και έτσι, αυτό έλεγαμε ότι η συνεργασία που κάνουμε εμείς με τις χώρες δεν είναι σε επίπεδο κάποιων συλλόγων, είναι σε πολιτιακό επίπεδο. Γι' αυτό πάντα στα υψηλά κλιμάκια, και η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών. Όταν συνομιλείτε με τους πρέσβεις των χωρών, έτσι, με τα αρμόδια υπουργεία, εδώ μιλούμε για υψηλού επίπεδου επαφές. Ευτυχώς που σας αναγνωρίζετε από τους τοπικούς φορείς και όχι μόνο, και από την τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έχετε την έγκριση και τη συνένεση όλων των φορέων. Ναι, γι' αυτό λοιπόν χθες. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με τα 45 χρόνια. Στη συνέλευση ήταν όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι εκπρόσωποι όλων των φορέων του νομού, κατέθεσαν τις απόψεις τους και μάλιστα την ικανοποίησή τους και την αναγνώριση στο Φεστιβάλ Ολύμπου ότι πια έχει μεταβληθεί σε ένα σπουδαίο πρεσβευτή, θα έλεγα, της Πιερίας και της Βόρειας Ελλάδας και γενικώς χώρας στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό πια ότι συμμετέχουμε και στις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ως φεστιβάλ και σε μεγάλα συνεδρία. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουμε και τον πολιτισμό μας. Πότε αλλά θα και ξεκινήσετε γενικώς... φέτος το καλοκαίρι, καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε ναι, πάντα το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Ναι. Συμπίπτει πάντα και κοντά στις 1 με 2 Ιουλίου η κίνησή μας και διαρκεί 2 ολόκληρους μήνες με πάρα πολλές εκδηλώσεις όλων των τεχνών, κυρίως στο θέατρο βέβαια που δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση, η μουσική, τα εικαστικά, τα αρχαιολογικά συμπόσια, τα αναλόγια, τα αφιερώματα σε μεγάλους, σε μεγάλες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Ψηλά ο πύχης, λοιπόν, επιλέγεται και φέτος πάντα ένα μεγάλο πρόσωπο, όχι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε πανευρωπαϊκό, που τιμά το φεστιβάλ για την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ήδη έχουμε επιλέξει 2-3 πρόσωπα. Θα ανακοινώσουμε σύντομα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Άντε με το καλό να οριστεί και το νέο ΔΣ. Να μην βιαστούμε τώρα. Θα τα πείτε όμως εμάς μόλις ποια είναι αυτά τα 2-3 πρόσωπα. Και έτσι, λοιπόν, θα τα αποκαλύψετε πρώτα στα Πέριξ, κύριε Παπαχρήστο. Και έτσι λοιπόν. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, θα έλεγα, και το Φεστιβάλ Ολύμπου πια δεν έχει λειτουργία των 2 μηνών. Τελειώνει και την επόμενη μέρα. Σηκώνεται τα μανιά, έτσι είναι. Όταν κάτι πάει καλά, θέλει να πιάνει εγκαίρω. Οι δράσεις του είναι σε πολλά επίπεδα τώρα πια και λοιπόν, δεν είναι πια ένας πολιτιστικός οργανισμός. Τώρα έχει ανοίξει τα φτερά του και πετάει ψηλά. Ο οργανισμός δράσης σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, πότε συνεδριάζεται το Δουσού για το νέο Προεδρείο? Μέχρι τέλος εβδομάδας, πιστεύω την Παρασκευή, θα έχουμε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Άντε με το καλό, λοιπόν.